ούτε το non-paper που έχει κυκλοφορήσει η Νέα Δημοκρατία για το θέμα. Σας βεβαιώνω. Καλά, γιατί τα στέλνει και σε εσάς τα non-paper. Μπορούμε και τα παίρνουμε. Τα μοιράζει τόσο πολύ που τα παίρνουμε. Αλλά θέλω να σας βεβαιώσω ότι όσα αφορούν στη φορολογική πολιτική υπόθηκαν από τον Τσίπρα, εξειδικεύονται από το οικονομικό μας επιτελείο και δεν είναι αρμοδιότητα κανενός. Και επίσης, να πω και κάτι ακόμη, κύριε Καμπουράκη. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει οχταπλασιάσει το φόρο στα ακίνητα, αυτή τη στιγμή ο μικρομεσαίος ιδιοκτήτης πληρώνει 8 φορές παραπάνω από ό,τι το 9. Όταν έχει γδάριστη φορολογία το μισθωτό και το συνταξιούχο, όταν μπαίνει προκαταβολή και το 50% του φόρου για την επόμενη χρονιά, όταν φορολογεί από το πρώτο ευρώ το ακίνητο και τον ελεύθερο επαγγελματία με 26%, όταν φορολογεί ακόμη και αυτό που έχει μπλοκάκι. Η προσπάθεια να εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτός που θα βάλει τους μεγάλους φόρους δεν πήθη. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, επιτρέψτε μου, σας άκουσα με προσοχή κύριε Μιχελάκη, και χωρίς διακοπές. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που αντί να παρουσιάσει το έργο της, αντί να παρουσιάσει το σχέδιό της, απλώς κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, συχνά διαφέρονται στις διαφορές. Αυτό είναι πρόβλημα, δείχνει έλλειμμα. Είναι έως κατάπια. Δηλαδή, είδα το Σαμαρά στα 400 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, μιλούσε για το ΣΥΡΙΖΑ, επιτιθέμενος. Γιατί έχει μια δυσκολία ο κύριος Σαμαράς να μιλήσει για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα 15 από αυτά αυτό ήταν σε άλλο κόμμα. Ναι, πείτε μου κάτι. Δεν άκουσα ούτε για πολιτική άνοιξη, ούτε για Μητσοτάκη. Όμως, την προκαταβολή φόρου, που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή να παίρνεις προκαταβολή φόρου 55% από την επόμενη χρονιά, δεν το έχετε υποσχεθεί ότι θα την καταργήσετε. Εκτός αν το έχετε υποσχεθεί και εγώ δεν το έχω ακούσει και δεν το ξέρω. Έτσι. Κύριε Καμπουράκη, ναι. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο ανεβαίνει γιατί έχει απομακρυνθεί από την υποσχεσιολογία. Ναι. Από το λεφτά υπάρχουν του κυρίου Παπανδρέου και από τα ζάπια του κυρίου Σαμαρά, τα οποία ήταν τα λεφτά υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς παρουσιάζουμε συγκεκριμένα πράγματα και αυτά που είπαμε στη Θεσσαλονίκη και τα οποία τα συζητάμε και με τον κόσμο και τα εξειδικεύουμε και είμαστε έτοιμοι και να διορθώσουμε πράγματα αν από το διάλογο προκύψει κάτι, ήταν ένα ισοσκελισμένο πρόγραμμα που δεν προκαλεί ούτε νέα ελλείμματα, ούτε νέα δάνεια. Ναι. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα σημαίνει νοικοκυρεμένους προϋπολογισμούς, λύση στο θέμα του χρέους, ανάσα στο θέμα του χρέους πραγματική, όχι μαϊμού, και δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κύριε, οι πλούσιοι δεν πληρώνουν φόρους, οι μικροί πληρώνουν φόρους. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί ανισόντες. Χθες, να πω και κάτι ακόμη, πολύ συγκεκριμένο. Χθες δημοσιεύτηκαν στοιχεία, επίσημα, ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί. Στα χρόνια που πληρώνει 8 φορές παραπάνω η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, αυτός που έχει το ακίνητό του σε offshore ή έχει στρατιά ακινήτων, πληρώνει πολύ λιγότερα ή καθόλου. Δεν υπάρχει για πολύ ότι υπάρχουν ανισότητες. Όμως, να πούμε κάτι συγκεκριμένο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μία μέρα μετά τις εξαγγελίες του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε εδώ ο κ. Μητρόπουλος, στέλεχός σας, και ο οποίος μας είπε ότι την επόμενη μέρα που θα γίνεται κυβέρνηση θα χαρίσετε σε όλους τα χρέη κατά 80%. Και μάλιστα εγώ εκπλαγής από αυτή την γενναιόδορη τοποθέτηση ρώτησα σε όλους και σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και αυτά, σε όλους την άλλη μέρα θα χαρίσουμε το 80%. Το οποίο δεν μπορεί να το πιστέψει άνθρωπος βέβαια ότι μπορεί και να γίνει. Και οικονομέα, να επαναλάβω κάτι. Αυτά που μας δεσμεύουν, γιατί τα έχουμε επεξεργαστεί συλλογικά και δεν τα έβγαλε ο Τσίπρας από το κεφάλι του, είναι αυτά που ανακοίνωσε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, αυτά που καθημερινά εξειδικεύει το οικονομικό μας επιτελείο. Έχετε δίκιο και λογική απάντηση, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται με αυτές τις δηλώσεις όμως. Και σε ό,τι με αφορά, μην περιμένετε από μένα προσωπικά να ρίξω νερό στο μήλο μιας υποσχεσιολογίας. Συνιστώ σε όλους μας να είμαστε φιδωλοί, συγκεκριμένοι, πιστική. Όσο πιο τεκμηριωμένος και πιστικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο ψηλά θα πάει. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, εγώ θέλω να μπει φρένο στον κατήφορο και βήμα-βήμα να αρχίσουμε να βελτιώνουμε τα πράγματα. Και τα μισά να κάνει από αυτά που είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και πάλι θα τον ψηφίσω. Επομένως δεν έχουμε κανένα λόγο να τάζουμε πολλά. Ναι, μάλιστα. Επειδή απλώς είχα